Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Γουσουπού, 14η αγωνιστική για την Evolution League και σε πολύ λίγο ξεκινάει το ματσάκι ανάμεσα σε Collectors και Περιστέρη Trelleborg, από την Collectors με ρεκόρ 11-2, ενώ από την άλλη Περιστέρη Trelleborg μετράει μόλις μια νίκη και 11 ήττες συνολικά στην φετινή σεζόν. Η κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί σήμερα, σήμερα λέω, είναι τώρα για τους Πορτοκαλί, με τον Δρακόπουλο να έχει την μπάλα στην κορυφή. Λεβεντούρης, κύριο Γαλέζος, στοχή στο δίποντο. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος από την μία πλευρά, ενώ φανίξει το σκόρι Γιβεδούκη. Με τον Παντελιάκη να βρίσκει σκορ. 2-0 λοιπόν, όπως έλεγα. Οι σημερινοί γηπεδούχοι ξεκινούν με Αναστόπουλο Κωνσταντίνο, Κούδα, Παντελεάκη, Σαβέριο και Τσατσανή. Από την άλλη έχουμε Βαγενάδα, Λέζο, Δρακόπουλο, Λεβεντούρη και Τσίντζα στην πεντάδα της Περιστέρη Trelleborg. Μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, με την κατοχή να είναι για τους γηπεδούχους. Ο Παντελεάκης και εκτέλεση για τρεις, θα βρει και πάλι στόχο ο ίδιος για το 5-0. Ξεκινάει ζεστά ο Παντελεάκης στο μάτς, από την άλλη οι Πορτοκαλί ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Λεβεντούρης μέσα από δύο πέρασε, έραπος ο ίδιος στο rebound. Τσίντζας Δαλέζος, 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι, η άμυνα έγινε και το φάουλ επίσης στην συνέχεια επάνω στον Τσατσάνη. Κάνει και πάλι ο Τσατσάνης για να κατεβάσει. Ο Σαβέργιος, με συγχωρείτε. Αστόπουλος από τα δεξιά, κερδισμένο φάουλ. Έχουμε και βολές τώρα για τον παίχτη των Collectors. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό φαουλ της Περιστέρη Trelleborg. Λεβεντούρης είναι αυτός που έκανε το δεύτερο φαουλ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Αναστόπουλος στοχεί στην πρώτη. Τελεί την δεύτερη, θα τη βάλει με το ταμπλό μάλιστα. 6-0 πλέον. Γεννάς, είναι έξω, Γαλέζος έδειξε να ευθυνδιάζεται. Τετρακόπουλος, του φτιάχνει χώρο συμπαίκτης του, δεν φτωχεί όμως το τρίποντο. Είναι ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Τετρακόπουλος κρατάει στα 9 δευτερόλεπτα, αφήνει στον Λεβεντούρη, εκτελεί αυτός από το πλάι. Έρμπολη προσπαθειά του. Να δούμε για ποιος είναι η μπάλα, για τους Collectors όπως λέει ο ρέφερι, καθώς πρέπει να έχει βρει και πάλι ο Βαγενάς, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, με ένα νεύμα στον διαιτητή. Σαβέργιος, Παντελιάκης περιμένει να έρθει κοντά του Αναστόπουλος για να πάρει και να αφήσει έξω στον Σαβέργιο, ο οποίος σημαδεύει σωστά για το 9-0 των Collectors, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά την αναμέτρηση σε αντίθεση με τους Πορτοκαλί, οι οποίοι δεν θα καταφέρει ακόμα να σπάσουν το ρόδι. Λεβεντούρης, Δρακόπουλος δίστασε να το πάρει το σουτ προς τον ψηλότερο Παντελεάκη. Κόβεται η πάσα και θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια επάνω στον Κούδα από τον Δρακόπουλο, ο οποίος έκανε το λάθος και έκανε επίσης και το τρίτο ομαδικό για την Περιστέρη Trelleborg. Σαβέργιος, από το screen του Παντελεάκη, νέο φάουλ τώρα από τους Πορτοκαλί. Με το το
τέταρτο. Αυτό για τους φιλοξενούμενους. Αρκετά νωρίς στην πρώτη περίοδο. Φτάνουν τα τέσσερα ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Με τον Σαββαρίωτα να κάνει το 10-0. 11-0. Μέσα και η δεύτερη λοιπόν. Η ψηφία διαφορά για πρώτη φορά σήμερα. Λαλέζος βλέπει τις επιλογές του, αφήνει στον Τζιτζακόβετε και ο Νεστάης από τον Παντελεάκη. Πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό των Collectors. Αγενάς, Δρακόπουλος. Είχε κάποιος που επιθετικά πάνω του ο Αναστόπουλος. Έκανε το πρώτο ομαδικό τώρα για τους γεβεδούχους. Βαγενάς αφήνει στα δεξιά. Δρακόπουλος μετά την προσπίση θα περάσει και θα αφήσει μια τυφλή πασέ για τον Βαγενά. Τελεί μετά την προσπίση εκείνος και ευστοχή για το 11-2. Έπειτα από 3,5 λεπτά παιχνιδιού σπάνε το ρόδι και οι παίχτες της Περιστέρη Τρελέμπορκ. Παντελεάκης σηκώνεται για 3, αλλά το χάνει ο Τσατσάνης. Λεβεντούρης. Πυροτσίντζας. Φτάει ο Δαλέζος, επιλέγει τον Δρακόπουλο εκείνος. Και πάλι Τσίντζας δεν μπόρεσε να κρατήσουν οι πορτοκαλοί. Εθνιδιασμός εδώ με Αναστόπουλο. Σαν σε προπόνηση θα τελειώσει τη φάση, θα το χάσει. Βιάστηκα να μιλήσω. Και τελικά αυτό έτσι ο Αναστόπουλος. Ψηλή πάσα από τον Βαγενά. Καταλήγει απευθείας εκτός η μπάλα. Πουδάς αφήνει στον Σαβέργιο. Στα να κατεβάσει εκείνος ο Αναστόπουλος. Και πάλι Σαβέργιος. Στέκεται στην κορυφή, σημαδεύει αλάστοχα. Παντελεάκης είχε με φορά και είχε γράψει την μπάλα πριν την πάρει ο Τσίντζας. Τσατσάνης με την κίνηση ο Αναστόπουλος και πήρε. Κράτησε και πάσαρε στον Κούδα την κατάλληλη στιγμή. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Στα 0,8 κιόλας σταμάτησε το ρολόι. Στο τσακ προλάβα να κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Και μπορεί να βρει τώρα δύο εύκολους πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας ο Κούδας. Θα πετάξει όμως τα σκουπίδια για την πρώτη ευκαιρία. Χάνει και την δεύτερη. Δεν τον κατέβασε τις δύο βολές οι γηπεδούχοι. Δρακόπουλος. Λεβεντούρης. Στέκεται για δύο Βαγενάς και στοχή για το 11-4. Πάλι ο ίδιος σκοράρει για τους Πορτογαλί. Είναι ο μόνος παίκτης που έχει βρει καλάθια μέχρι στιγμής για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. Τσατσάνης αστοχή στο σιούτ του. Προλαβαίνει ο Δαλέζος. Αφήνει στον Δρακόπουλο. 4:37 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στα δεξιά για τον Τσίντζα. Βαγενάς. Ας αφήσω από την πλάτη κακιστή όμως. Δεν βρίσκονται να κάνει μισή εκεί. Που κατέληξε η μπάλα. Και έχουμε αλλαγή τώρα για την Περιστέλη Τρελεμπορκ. Δεν έχουμε και time out ή όχι. Όχι. Έχουν μπερδευτεί τώρα οι παίχτες των Πορτοκαλί. Μπερδεύτηκα και εγώ μαζί τους. Νομίζαν ότι είχε δοθεί time out. Τόσο το διακοπή ήταν για τις αλλαγές. Ναστόπουλος. Τσατσάνης. Καλή άμυνα. Και θα κάνει και βήματα ο Τσατσάνης από την καλή άμυνα του Κακογιάννη. Δρακόπουλος. Μπαλασκυφλέθων μιλιώνει. Κόπηκε η πάσα.
κλέψει ο Σαβέργιος, ο οποίος κρατάει, περιμένει και τους συμπαίκτες του να ανέβουν και αυτοί στην επίθεση. Κατέληξε εκτός η μπάλα από την παρέμβαση του Λεβεντούρη. Αστόπουλος για την πάσα στον αέρα. Κατσάνη στον Σαβέργιο, στέκεται για δύο. Δεν βρίσκει στόχο όμως και μαζεύει ο Κακογιάννης στο rebound. Δίνει στον Δρακόπουλο. Κακογιάννης και πάλι στον Δρακόπουλο με 8 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Κακογιάννης από κοντά, καλάθι και φάουλ. 11-6 λοιπόν, με την πρώτη προσπάθεια που πήρε ο Κακογιάννης να βρίσκει στόχο και να έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Αστοχή ωστόσο στην βολή του. Παναγιώτης Αναστόπουλος, την μπάλα στα χέρια, πέρασε νωρίτερα στο μάτς. Δεν ξέρω αν ήταν πάσα ή σούτ αυτό, όπως και να έχει, ήρθαν οι δύο πόντοι από τον Κούδα για το 13-6. Δύο για 50 ακόμα απομένουν στην πρώτη περίοδο. Λεβεντούρης θα το πάρει από την κορυφή, αλλά στο σίδερο. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος περνάει ωραία, φτάνει μόνος μέχρι το τέλος της φάσης και θα σκοράρει κιόλας για το 15-6 και έχουμε και διακοπή τώρα για το time out της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Επέστρεψαν και πάλι οι δύο πεντάδες και συνεχίζεται το παιχνίδι με 2,5 λεπτά να απομένουν ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 15-6. Τώρα το σκορ με τους κολλεκτός να έχουν τα ενία από το ξεκίνημα. Βλέποντας την Περιστέρη Τρέλεμπορκ να δυσκολεύεται αρκετά στα πρώτα λεπτά επιθετικά. Το κλέψιμο από τους Πορτοκαλί, τον Σταυρόπουλο να κατεβάζει. Το Τσουκάνη, με συγχωρείτε. Αλλά στο πλάι 3 δευτερόλεπτα θα βρουν εκτέλεση, θα βρουν καλά όμως οι Πορτοκαλί. Είναι ευκαιρία τώρα με Σταυρόπουλο, αστοχή και αυτός. Φύγει τώρα στην άλλη πλευρά ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Έπεσε άτσαλα, έπεσε στις Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνέχεια στο μάτς. Πάλι καλά δεν ήταν τίποτα από το σοβαρό. Το χτύπημα του παίχτη της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. 1,5 λεπτό ακόμα για να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και ο Κακογιάννης άφησε έξω. Ο Κυνηγάκης, με συγχωρείτε. Τελικά έχασαν την κατοχή οι φιλοξενούμενοι. Παναγιώτης Αναστόπουλος. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος τώρα αφήνει στον Γαζεπίδη. Πέρασε η πάσα για τον Κούδα, δεύτερη ευκαιρία και καλάθι για τους Collectors, το οποίο παίρνει το σκορ στο 19-6 τώρα. Ακολούθησε ο Λαγός στην φάση και με τον Πολού για την διαφορά στους 13. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Άστοχο το τρίποντο, μαζεύει ο Παναγιώτης Αναστόπουλος. Ωραία, συνεργάστηκαν τρεις παίκτες για να έρθει και ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος για να κάνει το 21-6. Πολύ ωραία εδώ, ξεδιπλώθηκε ο εθνιδιασμός για τους Collectors. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Κούδας μοιάζει στον Αναστόπουλο, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση τώρα. Είναι ευκαιρία, πήγε σε γρήγορη εκτέλεση ο
Λαγός. Τελικά έγινε το φάουλ. Και θα έχουμε τον Κούδα τώρα στην γραμμή των βολών. Στοχή στην πρώτη, 22-6. Χάνει την δεύτερη. Έδωσε ο Κυνηγάκης. Κάνεις 7 δευτερόλεπτα. Κυνηγάκης, πώς πείτε. Παίρνει τα βήματα, δεν μπορεί να σκοράρει. Ένα δευτερόλεπτο. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ στο 22-6. Όλα είναι έτοιμα για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους γηπεδούχους στο 22-6, με τους κολλεκτούς να έχουν παρουσιάσει σαφώς καλύτερη εικόνα από τους αντιπάλους τους μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Να τυπώ από δείχνει και το σκορ. Ζεπίδης άφησε δίπλα η παλέφαση στον Παναγιώτη Αναστόπουλο, ο οποίος εκτέλεσε για 3, δεν πήγε το καλάθι. Λεβεντούρης. Από κοντά ο Δαλέζος δεν μπορέσε να τελειώσει καλά τη φάση. Λεβεντούρης κρατάει. Μανής. Βαλά. Έφτασε στον Μιλιόνι, ο οποίος δεν έκανε καλό σουτ, ωστόσο η μπάλα παραμένει σε πορτοκαλί χέρια. Λεβεντούρης στα δεξιά. Μια μεγάλη εκτέλεση. Κατεβάζει ο Καζέπιδης τώρα για τους κολλέκτορς. Ζητάει απέναντι. Θα πάρει το σουτ και θα βρει και στόχο. Για 2 ήταν τελικά. 24-6 τώρα. Μιλιώνης. Ο Τσουμανής. Λεβεντούρης. Έκλεισαν δύο πάνω του. Κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι και ο Τσουμάνης θα εκτέλεσει για 3. Μακρινό rebound από τον Καζεπίδη. Θα του δώσει και πάλι ο Σαβεριός. 6 την πάσα για τον Λαγό. Το ένα χέρι θα εκτέλεσει, αυτός δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Λεβεντούρης. Πυροτσουμάνης σταμάτησε και άφησε στον Βαλέζο. Σε καρέτσι κινήσεις εκείνος, άφησε και πάλι στον Τσουμάνη. Ακόμα ένα στόχο σουτ για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Και ευκαιρία τώρα του Σαβέργιου να φύγει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει τη φάση, αλλά όχι εύστοχα. Λεβεντούρης. Αυτό από τον Αγαζεπίδη πήγε να πάρει την προσπάθεια. Θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Έχει κερδίσει όμως τις δύο βόλες ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπορκ, για την οποία τώρα θα περάσει ο Βαγιανάς στο μάτς. Έξω πρώτη βολή. Λεβεντούρης τώρα ετοιμάζεται για την δεύτερη, την εκτελεί εύστοχα για το 24-7. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να περάσουν το φράγμα των 10 πόντων οι φιλοξενούμενοι. Με κάτι παραπάνω από 7,5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το φινάλι του ημιχρόνου. Παγενάς. Παίρνει και πάλι. Παίρνει στον Κυνηγάκη. Μπάλα στο σίδερο, δυσκολεύεται κάπως εκεί να κρατήσει ο Αναστόπουλος. Τώρα θα περάσει στο κέντρο. Παντελεάκης. Σαβέργιος για 3. Ένα άστοχο το σούτ. Λεβεντούρης. Παγιονάς.
Αφήνει και πάλι στον Λεβεντούρη. Στα 14 λεπτά η επίθεση των Πορτοκαλί. Ένα σούτ από μέση απόσταση άστοχο. Λαλέζος μάζεψε και άφησε στον Μιλιώνη. Έξυπνη πάσα του για τον Λεβεντούρη με ένα περίεργο τρόπο εκεί. Με ένα στιφογύρισμα κατάφερε να ξεφύγει. Και να αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 24-9. Γιώργος Αναστόπουλος θα το πάρει τελικά το σουτ και θα βρει και στόχο για το 26-9. Μαγενάς Βαλέζος πάρει καλύτερη θέση ο Κυνηγάκης και από τη στιγμή που έφτασε η μπάλα στα χέρια του τίποτα δεν τον σταμάτησε από το να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 26-11 τώρα. Σαβέργιος αφήνει και πάλι στον Αναστόπουλο. Νομίζω πως έχει κάνει την κίνηση ο Παντελεάκης, αλλά ο Λάγος ήταν εκεί για να κλέψει. Λεβεντούρης, Βαγενάς. Ωραία, πάσα λέιζερ. Είναι και πάλι ο ίδιος. Στο φλότερ θα πάει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Και έτσι βγήκε η άμυνα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι φεύγουν στην άλλη πλευρά. Με δύναμη μπήκε στην άμυνα ο Βαγενάς και έκοψε με φάουλ τον Σαβεριό. Φάουλ που είναι το πρώτο και για την Περιστέρη Τρελέμπορκ. Έτοιμος για την βολή ο Σαβέργιος, θα καταλήξει μέσα η πρώτη, 27-11. Κάνει την δεύτερη. Βαγενάς. 5-19 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Πάλι Βαγενάς από το πλάι. Αποφασίζει να πασάρει τελικά, αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Σαβεριός. Έτσι με τον Παντελεάκη βρέθηκε κόντρα στον κοντύτερο Βαγενά. Κατσάνης μαζεύει και αφήνει και πάλι στην επίθεση τώρα την ομάδα του. Σα στη γωνία. Κατσάνης θα το πάρει το σουτ. Μπάλα συστημένη και πάλι στα χέρια του. Αναστόπουλος στα 7 δευτερόλεπτα. Έχει κινήσει την επίθεση αλλά ανανεώνει το χρόνο τελικά καθώς έχει γίνει φαουλ από τον Μιλιώνη. Αναστόπουλος. Στα δευτερόλεπτα ξανά. Πάλι μπάλα στα χέρια του Αναστόπουλου ο οποίος θα εκτελέσει τώρα. Δεν του θα μαζέψει το rebound. Πάει μόνο σε τη φάση, θα κοπεί από τον Παντελεάκη ο οποίος βρέθηκε μπροστά του και έβγαλε την άμυνα. Εφηδιασμός τώρα εδώ για τους collectors, κακό τελείωμα όμως. Έρχεται ο Αναστόπουλος και όμως θα φτιάξει κάπως τα πράγματα για το 29-11. Στην 18 πλέον η διαφορά. Λεβεντούρης. Πήρε ξανά, έφτασε κοντά και σκόραρε. 29-13. Πάσα, δεν πέρασε από τον Λαγό. Βαγενάς βγάζει μπροστά τώρα τους Πορτοκαλί, αλλά είναι γρήγορη η επιστροφή της άμυνας των Collectors. Δεν μπορεί να υποδεχτεί την πάσα ο Δαλέζος. Αναστόπουλος αφήνει στον Σαβεριό. Εκείνος με τη σειρά του και πάλι στον Αναστόπουλο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Παντελεάκης. Αναστόπουλος στα 7 δευτερόλεπτα η επίθεση. Παντελεάκης θα πάρει για να βρει στόχο. Για το 31-13. Okay.
τελευταίο τριλέτο και επίσημα στη δεύτερη περίοδο. Λαγός, Μιλιώνης, με συγχωρείτε. Λεβεντούρης κάνει την κίνηση προς την ρακέτα, αποφάσισε να πασάρει. Είναι διοικητική συνεργασία. Εδώ όμως θα εκτεληθεί εξαιρετικά ο εχνιδιασμός. Αναστόπουλος και Κούδας έκρυψαν την μπάλα στον αέρα. Και έφτασε τελικά εκείνη εντός καλαθιού για το 33-13. Καλύτερη φάση που έχουμε δει μέχρι στιγμής, ενώ θα έρθει η απάντηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων, διαχείρος Σινιγάκη. 33-15. Κουδάς. Πάει δίπλα του Σαββέργιος και παίρνει και φτιάχνει χώρο εκείνος για να εκτελέσει λίγο πιο πίσω από τη βολή. Μαζεύει ο Λεβεντούρης, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Δεύτερης περίοδου πάντα. Πάει προς τα μέσα ο Μιλιώνης, πήδηξε μπροστά το Παντελάκη, τον δυσκόλεψε αρκετά. Παναγιώτης Αναστόπουλος. Τρίποντο άστοχο από τον Τσατσάνη. Βαγιανάς. Λεβεντούρης. Κυνηγάκι για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Να είναι 15 ακόμα. Κράτησε ο Δαλέζος. Κυνηγάκης. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα θα εκτελέσει γιατί είσαι ο Λεβεντούρης. Μαζεύει ο Αναστόπουλος και μπορούν να φύγουν και πάλι γρήγορα στον εφηδιασμό. Η γηπεδούχη, αλλά ο Λεβεντούρης αυτή τη φορά αντιδράει σωστά. Και έκανε το κλέψιμο. Αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τους Πορτοκαλί. Δεύτερη ευκαιρία θα κοπεί όμως. Ο Παντελεάκης στάθηκε εκεί βράχος στην άμυνα. Λεβεντούρης θα χάσει και την τρίτη ευκαιρία της Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Αναστόπουλος τελευταία 40 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Κούδας αφήνει έξω. Τσατσάνης είναι ολομόναχος. Θα το χάσει όμως το τρίποντο. Αλλά καταλήγει και πάλι στον Τσατσάνη από το ίδιο σημείο, κάπως παρόμοια η εκτέλεση. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάπως κουρασμένοι δείχνουν οι παίκτες και των δύο ομάδων στις τελευταίες φάσεις. Δεν υπάρχει ίδια ενέργεια. Δαλέζος από κοντά θα σκοράρει. 33-17. Τα δευτερόλεπτα τώρα. Αναστόπουλος. Μακρινή πάσα έφτασε στον Παντελεάκη. Δεν ήρθε το καλάθι. Εκτέλεσε πίσω από το κέντρο Βαγιένας. Τέλος άστοχο το σουτ. Και έτσι φτάνουμε και στο φινάλε και της δεύτερης περίοδου με το σκορ να δείχνει 33-17. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Collectors και Περιστέρη Τρέλεμπρουκ. Στο 33-17 βρίσκεται τώρα το σκορ, με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα καλύτερο πρώτο ημίχρονο. Να βρίσκονται τώρα και σε απόσταση ασφαλείας. Ωραία η πάσα από τον Αναστόπουλο, θα την κάνει assist ο Κούδας. Για το 35-17 πλέον. Μάνης, Γυρογεννόπουλος, ο Δρακόπουλος. Σουτιά δύο πόντους, εντελώς άστοχο όμως. Έχουμε στον εφηβιασμό, η γηπεδούχη και ο Κούδας θα τελειώσει με επιτυχία ακόμα μια φάση. Για το 33-37-17. Στο συν 20 στρογγυλά η διαφορά τώρα. Δρακόπουλος. Θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Δεν θα βρει στόχο όμως. Αναστόπουλος θέλει να φύγει και πάλι μπροστά. Ακούμπησε, δεν ακούμπησε την μπάλα ο Τσίντζας. Και έτσι η κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί. Πήρε ο Κακογιάννης αυτή στο πλάι.
Δρακόπουλος τον βρίσκει ξανά, ωραία, και κάνει βήματα όμως εκείνος. Καθώς σκέφτηκε να δώσει την πάσα στον Τσίντζα, το μετάλλιο στην τελευταία στιγμή. Και έτσι δεν γλίτωσε το λάθος. Ναυτόπουλος. Πήρε στην κορυφή ξανά ο Ναυτόπουλος, αφήνει τον Κωνσταντίνο. Δούκας κοντά στον Κακογιάννη πήγε, δεν κατάφερε να τον νικήσει. Δρακόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά, έχουν επιστρέψει όμως τρεις παίχτες των γηπεδούχων. Κατεβάζει το χέρι του ο Γαζεπίδης και θα κάνει το φόλ στον Δρακόπουλο. Θα τον στείλει τώρα στη γραμμή των βολών. Η μπάλα εκτός, η κατοχή είναι για την Περιστέρη Τρελεμπορκ. Τρελεμπόπουλος. Είναι τώρα Τσουμάνι. Τσιντζάς. Είσαι μπροστά του ο Αναστόπουλος. Πάσα δεν είναι καλή, έγινε το κλέψιμο, ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος φεύγει στον εφηδιασμό. Θα το χάσει όμως και πάλι, θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Το έκανε και νωρίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν στο πρώτο ή στο δεύτερο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε και φάουλ τώρα για τους, από τους γηπεδούχους στο δεύτερο δικό τους. Ο Δρακόπουλος εκείνον πήγε μπάλα, πέρασε προς σπίτι και πάλι Τσίντζας είναι μόνος του, θα επιχειρήσει ένα σουτ. Ο Δρακόπουλος μπήκε στην πορεία της μπάλας, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει κάτι καλό. Έχουμε αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα οι Collectors και ο Γαζεπίδης θα τελειώσει καλά τη φάση. Εδώ 39-18. Τσουμάνης. Από τον Τσίντζα για να κατεβάσει. Πάσα στο πλάι. Ο Κακογιάννης. Αγαμή και αυτό στο λάθος. Ακόμα ένα που προσθέσετε στην λίστα για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Τσατσάνης. Κερδισμένο φαουλ τώρα. Τι έχει κάνει ο Τσίντζας. Ποιος αναρωτιέται τι συνέβη στη συγκεκριμένη φάση. Πώς και να έχει. Είναι δύο βόλες για τον Τσατσάνη, ενώ είναι και το τρίτο φόλο αυτό για τον Τσίντζα. Τσατσάνης. Στοχή στην πρώτη. 40-18. Χάνει την δεύτερη. Δρακόπουλος. Ο Κακογιάννης, υποπίεση, εκτέλεσε, δεν κατάφερε να βρει σκορ για την ομάδα του. Μπάλα στο πλάι. Γαζεπίδης θα επιχειρήσει το σούτ, πολύ καλά θα κάνει και θα ανεβάσει το σκορ στο 42-18 πλέον. Σε φύγει διαφορά στα τελευταία λεπτά. Διμέρους 9-1 το σκορ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Τσίντζας. Το δεξί χέρι δεν εκτελεί σωστά. Αναστόπουλος θέλει να βρει τον έτερο Αναστόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Κούδα και θα έρθει και το γρήγορο καλάθι για το 44-18. Με ακόμα μια ευκαιρία να τελειώνει με καλάθι του Κούδα έπειτα από assist του Κωνσταντίνου Αναστόπουλου. Δρακόπουλος. Πήρε και εκτέλεση ο Κυνηγάκης, δεν βρήκε στόχο. Συνεχίζουν άστοχα στο δεύτερο ημίχρονο οι Πορτοκαλί. Τσατσάνης. Θα το πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει όμως ο Κούδας.
πάσα δεν είναι καλή για τον Γκαζεπίδη. Παρακόπουλος τώρα κουβαλάει την μπάλα στην άλλη πλευρά και περνάει και με ωραία τρίπλα του, φεύγει όμως στην συνέχεια. Δύο μόλις παίχτες στην άμυνα των Πορτοκαλί. Ενάντια σε τέσσερις. Θα βάλει ο Γκαζεπίδης στο καλάθι. Στο 46-18 πλέον ξεφεύγει το σκορ. Και έχουμε και διακοπή για το time out της Περιστέρη Τρελέβορ. Συνέχεια στην δράση επί από το time out των φιλοξενούμενων. 46-18 υπερθυμίζω το σκορ. Αλέζος στον Τσίντζα. Ανωτές προσποιήσεις αλλά μια αξιοπρεπέστατη τάπα από τον Κούδα στη συνέχεια. Προς τα πασάρι τελικά στον Αναστόπουλο, δεν τελειώνει τη φάση εκείνος και πάλι Γούδας. Προλαβαίνει ο Παναγιώτης Αναστόπουλος και θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια του για να σηκωθεί για τρεις. Η μπάλα κατέληξε και στην κορυφή του ταμπλό, δεν μπήκε όμως εντός καλαθιού. Τελευταίο τετράλεπτο σε πολύ λίγο στην τρίτη περίοδο. Λαλέζος, δύο παίχτες είναι πάνω του. Διεκδικήσει η μπάλα μαζί με τον Γκαζεπίδη. Και η κατοχή τελικά είναι για τους Collectors. Σαβέργιος και Λάγος επιστρέφουν στο μάτς για τους γηπεδούχους. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος χώνεται για δύο. Ανανεώνει ο Λαγός. Γκαζεπίδης βρίσκει τον Κούδα. Έμεινε για πολύ ωραία και στην πόλη κοσμία ο Κούδας. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Παντελιάκης τώρα επιστρέφει στο μάτι για τους Collectors για να πάρει και κάποιες ανάστασεις ο Κούδας. Μιλιώνει σε αστοχή. Παίρνει ο Αναστόπουλος και βρίσκει τον Σαβέργιο. Λαγός στην άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Τεμπεντούρης. Μια ψηλή πάσα για τον Τσίντζα. Βγήκε δυναμικά στην άμυνα ο Αναστόπουλος. Και έχουμε το δεύτερο ομαδικό. Το τρίτο ομαδικό, με συγχωρείτε, των Collectors. Τζιντζας. Σταυρόπουλος αφήνει στον Λεβεντούρη. Και πάλι Τζιντζας. Στα δύο δευτερόλεπτα το ρολόι. Σταυρόπουλος θα επιχειρήσει το τρίποντο. Αστόχησε και ο Λαγός μάζεψε για να αφήσει τον Σαβέργιο. Βρίσκει εκείνος με μια μακρινή πάσα τον Αναστόπουλο. Παντελεάκης. Αναστόπουλος τσεκάρει γύρω του, επιλέγει ο ίδιος να εκτελέσει, αλλά εκείνο ο Λεβεντούρης για να τον κόψει. Με ευκαιρία με τον Λαγό και με τη βοήθεια του ταμπλό θα κάνει το 48-18 εκείνος. Λεβεντούρης. Σταυρόπουλος του δίνει λίγο χώρο Παντελεάκης. Θα τον εκμεταλλευτεί εκείνος για να πάρει το σουτ, το οποίο όμως είναι άστοχο. Λυπάσα για τον Λαγό. Δεν θα τελειώσει καλά την φάση τώρα εκείνος. Λεβεντούρης κρατάει ενώ ο Κακογιάννης έχει σηκωθεί στο πλάι για να περάσει και πάλι στο μάτι για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ. Από ό,τι έχουσα νωρίτερα, ο Τσίντζας είναι αυτός που είχε της αλλαγή. Λαλέζος, Σταυρόπουλος, θα πασάρει. Αλλά δεν έφτασε τον Λεβεντούρη καθώς παρενέβη ο Παντελεάκης. Και από Γιάννης τώρα θα περάσει το μάτς και ο Τσίντζας είναι αυτός που θα αποσυρθεί. Λαλέζος για δύο. Είναι άστοχο το σουτ. Κατοχή παραμένει στα χέρια της Περιστέρη Τρελέμπορκ. Γυρίζει ο Κακογιάννης. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Άτυχος εδώ ο ψήλος στον Πορτοκαλί. Παντελεάκης. Παίρνει
Και πάλι ο Αναστόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound ο Λεβεντούρης. Αντιλαγγίζει τα 100 κοντά του. Ο Αναστόπουλος πήγε και πάσαρισε αντίπαλο μου στην συνέχεια. Τελευταία 56 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Παίρνει ο Μιλιώνης. Κόβεται η πάση αρχικά. Καταλήγει όμως την μπάλα στην συνέχεια στον Κακογιάννη. Λεβεντούρης με 8 δευτερόλεπτα κάνει μια περιστροφή. Κλειστήκε από αρκετούς αντιπάλους. Όμως κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή για την ομάδα του. Με 4,2 όμως απομένει στο ρολόι. Πρέπει να βιαστεί εδώ ο Μιλιώνης. Θα πλησιάσει ανάποδο layup. Το χάνει. Μια ευκαιρία, όχι. Μάλιστα ο Παντελάκης καθάρισε. Μπροστά έχει φύγει ο Γατζεπίδης. Ζήτησε την μπάλα, έφτασε σε εκείνον και εκτέλεσε για το 50-18. Μόλις ένα πόντο έχουν σκοράρει στην τρίτη περίοδο οι Πορτοκαλοί. Θα δούμε αν θα αλλάξει αυτό στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Βαλέζος. Θα χάσουν την μπάλα και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι. Αστόπουλος, καστή πάσα ωραία για τον Παντελάκη. Δεν ήρθε το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα, 2, 1. Κακογιάννη θα εκτελέσει πίσω από το κέντρο. Αδύναμο όμως το σουτ. Και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 50-18. Μπήκαμε μόλις και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 50-18. Η διαφορά έχει ξεφύγει στην αναμέτρηση με τους κολλεκτούς να έχουν τον απόλυτο έλεγχο μέχρι τώρα. Γαζεπίδης. Είναι άστοχος. Μαζεύει όμως και ένα νέο νέο Σαβεριός. Ο Αναστόπουλος βρήκε εξαιρετικά τον Βούτα, θα τελειώσει το ακόμα μια φάση εκείνος με επιτυχία, 52-18. Τρακόπουλος. Πέρασε αλλά κόπηκε από τον Παντελεάκη ο Κυνηγάκης και έφυγαν γρήγορα στην άλλη πλευρά. Οι γηπεδούχοι με ένα περίεργο τρόπο εκεί, με ένα ωραίο τελείωμα όμως, κατάφερε να ολοκληρώσει την φάση ο Σαβέργιος για το 54-18. Κυνηγάκης για την γύρω τις επιλογές που έχει, επιλέγει τον Δρακόπουλο και εκτελεί για τρεις εκείνος για το 54-21. Αναστόπουλος, Παντελάκης και από εκεί μπάλα στον Σαβέργιο. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Δρακόπουλος, δεν περνάει η πάσα του. Θέλει να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι. Αναστόπουλος. Θα ρίξει την μπάλα όμως πάνω στον Τσουμάνη. Βαγενάς, Τρακόπουλος. Δύο παίχτες πάνω του, αφήνει τώρα στον Τσουμάνη. Ο Κυνηγάκης. Τέλος άστοχο το τρίποδο, δεν νομίζω πως ακούμπησε ο Κούδας. Και έτσι κατοχή είναι για τους collectors. Ενώ Παναγιώτης Αναστόπουλος και Τσατσάνης έπεσαν στο μάτς. Σαβέργιος. Πήρε ο Δούκας μπροστά από τον Κυνηγάκη, προσπαθεί να τον παίξει με πλάτη, αφήνει έξω. Παντελεάκης τώρα, Τσατσάνη. Και πάλι Παντελεάκης, αυτός θα εκτελέσει για δύο. Κρατάει ο Βαγενάς. Δρακόπουλος τώρα θα κάνει την τρίπλα. Πέρασε η πάσα για τον Κυνηγάκη. Πάλι Δρακόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα το ρολόι. Κακογιάννης δεν μπορεί να βρει κάποια εκτέλεση. Κλείνει καλά η άμυνα των κολέκτορ στο 1 δευτερόλεπτο. Προσπάθησε να ευστοχίσει εκεί ο Τσουμάνης.
θα κατάφερε να βρουν κάτι καλό εδώ οι Πορτοκαλοί, οποίοι θα κλέψουν τώρα με τον Δρακόπουλο. Έχει δύο ομάδες φανέλες και εκείνος μπροστά του, πέρασε την μία, ο Παντελιάκης μένει τελευταίος, αλλά δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Παναγιώτης Αναστόπουλος αφήνει στον Κούδα. Τσατσάνης θα το πάρει τώρα. Εδώ βάζει, μαζεύει ο Κακογιάννης. Να πούμε πως κολέκτορς προέρχονται από ΙΤΑ. Στην προηγούμενη αγωνιστική, οι Gunners είχαν καταφέρει να τους πάρουν την νίκη με 65-52. Ενώ από την άλλη Περιστέρη Τρελεμπορκ έχει ένα μεγάλο σερί 11 συνεχόμενων ητών. Με τελευταία αυτή κόντρα στους Ελευθύριους με 65-43. Χρειαζόντουσαν σήμερα ένα θετικό αποτέλεσμα οι Πορτοκαλοί για να φτιάξουν λίγο για την ψυχολογία τους, ωστόσο ήξεραν πως τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα κόντρα στην πρωτοπόρο του ομίλου, η οποία σήμερα αποδείκνει την δυναμική της. Τσουμάνης βρίσκει στόχο. Τσατσάνης. Πέρασε η πάσα Αναστόπουλος, θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. 58-21 τώρα. Μαγενάς, 5,5 λεπτά ακόμα. Δρακόπουλος για 3, μέσα και αυτό από τον ίδιο. Για το 58-24. Αναστόπουλος πέφτει πάνω του Δρακόπουλος. Τι θα γίνει τώρα, οι αλλαγές από τους Πορτοκαλί. Στη γωνία ο Σαβέργιος έμεινε ολομόνοχος για αρκετή ώρα και τιμώρησε 61-24. Μαγενάς, αυτός τον Δρακόπουλο θα πάρει αυτός ακόμα ένα σουτ. Κούδας μάζεψε, Αναστόπουλος φεύγει μπροστά. Τελειώνει ο ίδιος τη φάση. Έχει δεχτεί το φάουλ που θα τον στείλει τώρα στη γραμμή των βολών. Στόχος στην πρώτη. 62-24 τώρα. Βάζει και τη δεύτερη, όχι τελικά. Παραμένει το σκορ 62-24. Αλλά θα καταλήξει και εκτός την συνέχεια της φάσης. Στρέφουν έτσι στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Σαβέργιος αφήνει δίπλα. Τελεί για 3 ο Τσατσάνης. 65-24. Βαγενάς. Ήθερα για 20 ακόμα για το τέλος. Διαδικαστικά. Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έφαγε την προσπίση. Ο Λαγός έπεσε πάνω στον Δαλεζό. Baseline θα αναφέρει ο Βαγενάς. Λεβεντούρης βρίσκει στόχο για το 65-26. Και πάλι ο Αναστόπουλος πάσα στη γωνία. Τσατσάνης εκτελεί για 3, δεν βρίσκει στόχο όμως. Δρακόπουλος πίνει στον Μιλιώνη. Καλέζος βρήκε ωραία τον Λεβεντούρη. Γύρισε ωραία η μπαλά εδώ στην επίθεση των Πορτοκαλί, άλλο που δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα αυτή η φάση. Τσατσάνης. Λαγός γυρίζει μπροστά από τον Λεβεντούρη, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
τρία και 20 ακόμα. Μαγενάς. Πυροδαλέζος έφτασε κοντά αναποβολή από την καλάθι από τον ίδιο 65-28. Παναγιώτης Αναστόπουλος άφησε δίπλα του. Έφτασε η μπάλα στον Λαγό, περνάει ο Δρακόπουλος. Στο ανοιχτό γήπεδο. Το καταδίωξε ο Λαγός, δεν μπορούσε όμως να τον προλάβει. 65-30. Τσατσάνης. Κύριο Αναστόπουλος άφησε δίπλα. Εκτελεί για τρεις ο Σαβέργιος. Δεν μπορεί να πάρει το rebound ο Μιλιώνης. Το παίρνει ο Κούδας και αφήνει έξω. Νέο για 3, ας το πει αυτό όμως. Λεβεντούρης. Πίεση, αστοχή. Σαβέργιος, ενώ τουλάχιστον το τελευταίο δίλεπτο είναι στην άκρη ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος και περιμένει να περάσει στο παρκέ. Δεν έχει σταματήσει όμως το παιχνίδι. Το φώναξε και στους συμπαίκτες του, κάντε ένα φόλ να μπω κι εγώ. Λεβεντούρης εκεί πεσμένος, πήρε το rebound. Τώρα θα υπάρξει σφύριγμα και διάκοψη στο μάτς για να περάσει και ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος στο παιχνίδι. Είναι για τους collectors. Με ένα λεπτό και 48 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα στο ρολόι. Φαίνει και πάλι ο Τσατσάνης δεν βρήκε στόχο με αυτό το τρίποντο. Λεβεντούρης. Γαλέζος παίρνει τα βήματα. Έχει πάνω στον Λαγό, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο τώρα για τους γηπεδούς. Μικρή σημασία έχει όμως σε αυτό το σημείο του παιχνίδιου που βρισκόμαστε. Όπως όλα δείχνει λοιπόν, οι collectors θα φτάσουν στο 12-2. Ενώ από την άλλη η Περιστέρη Τρελεμπολ δεν θα αποφύγει την 12η τάτη σήμερα και θα πέσει στο 1-12. Αστοχή η δεύτερη. 65-31 το σκορ. Αναστόπουλος για 3, είχε και βγει εκεί η μπάλα. Δρακόπουλος περνάει ανάμεσα από 2. Βρήκε και την πάσα για τον Βαγενά. Εκείνος κλείστηκε. Δύσκολο σούτ αλλά κατέληξε εντός καλαθιού. 65-33. Τελευταίο λεπτό και επίσημα στην αναμέτρηση. Αναστόπουλος θα εκτελέσει, θα το βάλει. Για το 68-33. Τα δευτερόλεπτα ακόμα, θέλει να απαντήσει ο Βαγιανάς, θα καταφέρνει. 68-36. Ο Αναστόπουλος. Στον νέο τον Αναστόπουλο, δεν θα έρθει ο τρίποντο. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Βαγιανάς θα πασάρει στον Δαλέζο. Θα ρίξει τρίποντο νόμιζο αυτός. Θα το βάλει και πανηγυρίζεται κιόλας. 68-39. Αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Πολλές να πανηγυρίζουν την νίκη τους